Καλησπέρα σας κυρίε και κύριοι. Διανύουμε μια μόδα δραματικών σύριαλ στην τηλεόραση που είχαμε πολλά χρόνια να δούμε και τελικά αυτά τα σύριαλ όχι μόνο ψυχαγωγούν του τηλεθεατέ, αλλά μα γνωρίζουν πρόσωπα τα οποία μπαίνουν κανονικότατα στο σαλονάκι μα. Πολλέ φορέ τρώνε και ξύλο, όπω η σημερινή πρώτη καλεσμένη. Και αρχίζουμε και του φωνάζουμε με τα μικρά ονόματα του, του ήρωα, τη ηρωίδα που παίζουν. Μαζί μα είναι η Ευγενία Ξηγόρου ή αλλιώ η Ιουλία. Γεια σα. Τι κάνει όσοι είσαι. Καλά είμαι εσύ. Ε, όταν λέγαμε ότι θα σε καλέσουμε, λέγαμε ότι θα φέρετε την ευγε... θα φέρετε όχι την ευγενή, θα φέρετε την Ιουλία από το προξενείο τη Ιουλία. Mm. Του λέγαμε ναι και μα κοιτάζανε με μάτια έτσι έκπληκτα και γεμάτα θαυμασμό. Πώ το βιώνει όλο αυτό, Εντάξει, τώρα η σειρά έχει τελειώσει. Ναι. Δεν Έχ... έχει συνέχεια η σειρά. Έχετε, δεν έχει ναι. συνέχεια ναι. και ναι. τα γύρισματα έχουν τελειώσει κάποιο καιρό πριν. Mm -hmm. Οπότε κάπω νομίζω συμβιβάστηκα πιο εύκολα από όσο περίμενα το γεγονό ότι τελείωσε η Ιουλία. Ναι. Γιατί ήταν πολλοί μήνε και ήταν πολύ έντονα τα γυρίσματα. Ε, οπότε είμαι καλά. Είμαι καλά, καλά με αυτό. Ναι. Ε, Πόσου μήνε πριν έχετε τελειώσει, πριν δούμε εμεί το φινάλε, δηλαδή. Ε, Δεν δε θυμάμαι, νομίζω. Ένα μήνα. Mm -hmm. Οκ. Νομ... Okay. Νομίζω... Είναι, είναι αρκετό χρόνο για να κρατήσει τι αποστάσει σου. Παρά το ότι είσαι πάρα πολύ ε, νέα. Είχε την ευκαιρία αυτή να πρωταγωνιστήσει δίπλα σε πολύ γνωστού ε, ηθοποιού, να κάνει πράγματα τα οποία έχουν μεγάλη αναγνώριση. Πώ πρόλαβε αυτό το sprint και το έκανες έτσι σχετικά σύντομα, Δεν ξέρω. Τύχη. 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 Ή πιστεύει στην τύχη. Ναι, πιστεύω στην τύχη. Μου το αποδεικνύει η ίδια ότι πρέπει να πιστεύουμε σε αυτήν. Ευνοεί του τολμηρού. Ναι, ναι, ναι. Είσαι τολμηροί. Γενικά στη ζωή δεν νομίζω, αλλά όταν, ε, στη τελιά, όταν εμφανίζεται μια ευκαιρία, νομίζω είμαι τολμήρη στην αρχή. Μετά αρχίζω και το σκέφτομαι και φρικάρω, αλλά στην αρχή είμαι τολμήρη νομίζω. Από αυτά που έχει κάνει, ποια ήταν η πιο δύσκολη απόφαση για σένα, Πιο δύσκολη απόφαση. Mm -hmm. Ήταν δύσκολη απόφαση η Ιουλία, γιατί ήταν μια μεγάλη σειρά, μια δύσκολη σειρά. Και γνωρίζοντα το ρυθμό. Στον οποίο θα γινόταν αυτή η σειρά. Μπορώ να το κάνω, θα τα καταφέρουμε. Θα, Ή, θα, ήταν θα, καθημερινά τα γυρίσματα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. ναι okay. Το επεισόδιο προφανώ ήταν τρει φορέ εβδομάδα. Οπότε στην ουσία ήταν ε, τα γυρίσματα να είναι καθημερινό το σερεαλ. Mm -hmm. Αλλά οι σκηνέ δεν ήταν σαν να είναι καθημερινό το σερεαλ. Ναι, γιατί στα καθημερινά σύριαλ υπάρχουν και κάτι σκηνέ που κάνουν μια κοιλιά τεράστια, που δεν ναι, γίνεται ναι. τίποτα, που συζητάνε το απόλυτο σερεαλ. Α πούμε και τα λέμε ξανά και ξανά την ιστορία για να γεμίσει το επεισόδιο. Ναι. Αυτή η σειρά είχε πολύ δράση, ειδικά προ το τέλο. Και έφαγε και ξύλο πάρα πολύ σε αυτή Φέβαια. τη σειρά. Είναι σοκαριστικό, βεβαίω είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ακόμα δυστυχώ στην κοινωνία. Αλλά για να μην το βαρύνουμε, ήταν, είναι δύσκολο για μία ηθοποιό να τρώει ξύλο, έστω και ψεύτικο. Δεν, δεν, δεν έχω καταλάβει πώ κάνετε το ψεύτικο ξύλο στα σύριαλ. Πώ. Είναι, είναι κάπω εύκολο. Ναι. Κάπω. Ναι. Γιατί το βλέπουμε, το κάνει πρόβα. Θα βάλουμε την κάμερα εκεί. Οπότε εγώ θα σου δώσω το χαστούκι από εκεί. Δεν θα ναι. σε αγγίξω καν. Ναι. Αλλά από τη γωνία δεν φαίνεται. Ναι. Εάν θα μα πούνε μετά, παιδιά φαίνεται μουφα ή μπράβο, μια χαρά. ή να το φτιάξουμε. Ναι. ναι. Κάποια στιγμή όμω φτάνει να ανακτήξει από το ψεύτικο ξύλο που έχει φάει. Την ναι. πρώτη μέρα γυρίσματο που άρχισε το ξύλο, ε, μετά όταν γύρισε το να γύρω στο σπίτι μου ήμουν. Να... Αλλά από την ένταση. Ναι. Όχι τόσο το ότι είχε δεχτεί το σώμα μου, αλλά τη δύναμη που μου δημιουργούσε όλα αυτά εγκεφαλικά, ξέρεις. Ναι, φαντάζομαι ότι είναι και πολύ τραυματικό για έναν ηθοποιό να, να έστω και να παίζει κάτι το οποίο είναι τόσο βίαιο, έτσι δεν είναι. Εξαρτάται, άμα η ε, συνθήκη στο γύρισμα ήταν πάρα πολύ καλή. Και από το συνεργείο και από το σκηνοθέτη και από τον Ηλία Μελέτη που ήμασταν μαζί, τον οποίο τον λατρεύω, ε, είναι Απίστευτα, δηλαδή σκεφτόμουν άμα δεν ήταν ο μελέτη, mm -hmm. πώ θα ήμουν σε αυτέ τι σκηνέ, Θα mm. είχαν φρικάρει. Γιατί το λε αυτό, Πιστεύει ότι ήταν ο, ο κατάλληλο ε, συνεργάτη, Ότι ήταν αυτό ο οποίο σε υποστήριξε ψυχολογικά. Γιατί εμεί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ. Εμεί δεν τρώμε ψεύτικο ξύλο στι σκηνέ μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθει ότι μπορεί να εμπιστευτεί το σώμα σου okay. σε κάποιον. Ναι. Που, που μπορεί όλοι γύρω μα να μην έχουν τι χειρότερε προθέσει. Αλλά εσύ δεν το νιώθει ότι εδώ μπορώ να ακουμπήσω. Είναι καλά εδώ. Mm -hmm, okay. ε, με το μελέτη ήταν ε, πολύ ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, το νιώθα εγώ. Ναι. Αν εξαρτητώ τι μπορεί να έκανε αυτό. Μεγάλη υπόθεση και νομίζω ότι μία από τι επιτυχίε του σύριαλ ήταν και η, η περιγραφή μια πραγματικότητα που μα είναι πολύ μακρινή, ενό προξενιού. Μια κοπέλα που παντρεύεται με, με προξενιό άλλων από αυτόν που αγαπάει. Ε, πόσο μακρινό σου φαίνεται αυτό. Όταν το διάβασε, είπε καλά, είναι δυνατόν να συνέβαινε τέτοιο πράγμα. Ε, εμένα, σαν εμπειρία μου, είναι μακρινό. Γιατί ναι. και οικογενειακά, ξέρω εγώ το παρελθόν, που ιστορίες από γιαγιάδε και αυτά. Δεν ήτανε, είχανε προξενιά, αλλά δεν ήταν και. Δηλαδή, η γιαγιά μου δεν ήταν με προξενιά, τι μία ή την άλλη. Ναι. Ότι δεν είναι κάτι που το ξέρει η οικογένειά ναι. μου. Αλλά το ότι συνέβαινε, εντάξει. Ναι. Το, το, το γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Και δεν ήταν πάντα επιτυχημένο το προξενιό. Δεν, δεν καλοπερνούσαν πάντα οι άνθρωποι στο, στο προξενιά. Το ότι τώρα ζούμε την άλλη άκρη του πράγματο. Όχι βεβαίω δεν έχουμε προξενιά το οποίο ήταν, είναι αδιανόητο τώρα και θα πρέπει να, να ήταν αδιανόητο και τότε, αλλά μπορούμε να αλλάζουμε συντρόφου, μπορούμε να επιλέγουμε ό,τι θέλουμε, μπορούμε να λέμε αχ, δεν ναι, μου κάνει ένας, ο ένα ο άλλο ε, μου βρωμάει. Αυτό δημιουργεί η υπερβολική ελευθερία μας, που είναι βεβαίως και μεγάλη ιστορία. Μα, μας βαραίνει, μας δυσκολεύει στις προσωπικές μας σχέσεις. Δεν λέω ότι πρέπει να γυρίσουμε στα προξενιά, μην απομονώσει κανείς <laughs> το που είπα. Όχι, δεν ξέρω να σου απαντήσω, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ προσωπικό αυτό το πράγμα, το πώς... Αισθάνεται κάποιο την επικοινωνία με κάποιον άλλον άνθρωπο ή την αγάπη. Είμαστε ανώριμοι στι σχέσει μα. Προφανώ η ευκολία και η συχνότητα που μπορείς να, να πεις «αυτό δεν μ' αρέσει, ναι. αλλάζω, επόμενο» ναι. σίγουρα δεν βοηθάει στο να βαθύνει κάτι. Ναι. Ε, κάποιοι όμως εξής προτιμούν αυτό, κάποιοι άλλοι όχι, γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Αν θέλει κάποιος να παντρευτεί με προξενιό, μπορεί να παντρευτεί με προξενιό ακόμη και σήμερα ναι. φαντάζομαι. Ή μπορεί να βρει έναν σύντροφο χωρίς προξενιό, να τον επιλέξει μόνος του και να μείνει εκεί για παραπάνω από όσο του λένε οι φίλοι του. Mm -hmm. Α πούμε. Οκ. Okay. Yeah. Σωστά. Ναι. Που λένε χώρισε χώρισε. Δεν ώρα. Να... Τώρα, τι σου απάντησε στο μήνυμα. Χώρισε τον ρε. Ναι. Σου χαιρετίζω. Δεν είναι μόνο αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει. <laughs> δεν έχει πολύ πλάκα οι άνθρωποι που θεωρούν οι φίλοι μα ότι είναι κατάλληλοι για μα. Το, το ζει αυτό, το έχει περάσει αυτό. Εγώ αυτό, ναι. εγώ είμαι. Δεν κοιτάς αυτά που λέω, στι φίλε μου, εγώ είμαι. Τι, δεν σου έκανε αυτό που εσύ αξίζει το ένα, αξίζει το άλλο. Διώξτονα, διώξτονα. Ναι. Άλλο το ότι δεν θέλω να μου τα λένε με αυτά. Είναι ναι, άλλο αυτό. ναι. Όποιο είναι έξω από τον χώρο, πολλά τραγούδια <laughs> ξέρει. Γιατί το κάνουμε αυτό, Γιατί συμβουλεύουμε του άλλου για πράγματα που δεν θα κάναμε εμεί ποτέ. Κι εγώ, εγώ το κάνω. Επειδή ζούμε έτσι μια άλλη βερσιά του εαυτού μα, έτσι. Κοιτά, άμα αγαπά τον άλλον, το φίλο τον αγαπά και δε το καλύτερο γι' αυτόν. Οπότε ναι. τα λάθη που θα κάνει εσύ στην προσωπική σου ζωή, δεν θε να τα κάνει αυτό. Mm -hmm. Ενώ εσύ λε, Όχι, θα το κάνω και θα καώ. Ναι. Θα μάθω. Και θα αντέξω που δεν αντέχει. Ναι. Πιστεύει στη φιλία, Έχει φίλου, φίλε. Ε, κινείσαι με του φίλου σου, Έχει κολλητού ή κολλητέ. Ναι, ναι, έχω. Ε, απλά εντάξει, έχω, είμαι λίγο ιδιαίτερη φίλη, νομίζω. Γιατί? Εκτό ότι του κάνει την καρδιά περιβόλη γιατί του λε όλου να χωρίσουν. Τους κάνω... και δεν σε πήρε τηλέφωνο. Και... <laughs> του κάνω την καρδιά περιβόλη με κάθε ευκαιρία. Ναι. Με κάθε ευκαιρία. Ε, αλλά νομίζω ότι αυτό είμαι πολύ υποστηρικτική και θέλω να συζητάμε πάρα πολύ, να μοιραζόμαστε πράγματα. Μέχρι εδώ δεν είναι κάτι περίεργο. Απλά ναι. όχι, κάνω κάποια ναι. ghosting, α πούμε. Στου δηλαδή, φίλου. Αφανίζω... Τώρα πριν ήμουν μέσα, με έχει πάρει ένα φίλο να μου πει χρόνια πολλά το ένα τα άλλο. Εγώ δεν έχω απαντήσει πουθενά και μου στέλνει: Πε μου, αν είσαι καλά. Χρόνια πολλά για, για ποιο λόγο. Ήταν και η τα γενέθλιά μου πέρασε. Α, ωραία, εντάξει. Από τότε δεν το πω. Ε, άρα παίρνει. Μήπω είναι ρο... ε, ρομαντικό το ενδιαφέρον. Όχι, όχι, φίλο μου. Όχι, λέμε. είναι φίλο. Είναι φίλο από τη δική σου την πλευρά, αλλά μήπω υπάρχει ρομαντικό ενδιαφέρον από τη δική του. Όχι, <laughs> δεν <laughs> νομίζω. Όχι, <Εντάξει>. Υπάρχουν <laughs> φιλίε μεταξύ ανδρών και γυναικών ή πάντα υποβόσκει μία έλξη. Όχι, εγώ έχω ε, φίλου αγόρια τα οποία, στα οποία αρέσουν οι γυναίκε, οπότε δεν είναι αυτό το θέμα. Ε, δεν νομίζω. Δεν, όχι, όχι, όχι έχω πολλού φίλους τέτοιου. Mm -hmm. Κάποιες φορές Κάποιε φορέ τυχαίνει να υπάρχει έλξη και αυτό είναι που φέρνει τα δύο άτομα κοντά. Ναι. Και λέμε, Α, είμαστε φίλοι, γιατί ναι. δεν προχωράει κάπω αλλιώ η κατάσταση. Αλλά δεν είναι απαραίτητο. Προφανώ και υπάρχουν κανονικέ φιλίε. Ναι. Γιατί κάνει γκόστινγκ στου φίλου Πολλοί θα ταυτίζονται αυτή τη στιγμή μαζί σου. Νομίζω ότι είναι και λίγο σύμπτωμα τη σύγχρονη ζωή, ότι δεν έχουμε χρόνο. Και ότι ο άλλο ο καημένο ή η καημένη που σε παίρνουν να σπούνε χρόνια πολλά, να περάσει καταπληκτικά και όλα αυτά, θέλουν λίγο από το χρόνο σου που εσύ μπορεί να μην διαθέτει. Γιατί το κάνει αυτό το, το, παλιό κόριτσο, Γιατί δεν θα το <laughs> κάνει. ξέρω γιατί το κάνω. <laughs> το ξέρω ότι το κάνω και προσπαθώ να το διορθώσω. Απλά όταν είναι τόσο εύκολο να κλείσει το κινητό σου και να, να πεις μια βλακία δίπλα. Ναι, ναι. Πολύ πιο εύκολο. Και να νομίζεις ότι α, επειδή το είδα απάντησα. Δεν απάντησες. Πρέπει να μπει σε κόπο για να απαντήσεις. Ναι. Μετά όμως όταν απαντάς τους λες να χωρίσουνε. <laughs> Εντάξει, μια χαρά. Θα σε πάρουμε στο γάμο μας να μας πεις και του χρόνου. Ε, ε, ωραία. Να πούμε, να έρθουμε στα σοβαρά. Θα σε επαναφέρω στην τάξη. Όχο. Να πούμε ότι οχτώ γυναίκες θέατρο. Ε, αυτές τις ημέρες κάνετε τις πρώτες ε, παραστάσεις. Θα πάτε σε όλη την Ελλάδα παντού με τις οχτώ γυναίκες και τι είναι αυτό. Ε, είναι μια αστυνομική κομμωδία ε, που ε, την έχει δύο κόσμος. Είναι γνωστή. Ε, αλλά το δικό μα ανέβασμα είναι λίγο ιδιαίτερο. <Συγλώσεις> δηλαδή και ο σκηνοθέτη μα, ο Σουγάρης μα είπε: Θέλω να είναι μια ηλίθια παράσταση. Μπορεί ναι. να είναι μια ηλίθια παράσταση. Α, είναι, αν είναι ηλίθια παράσταση, θα έρθω οπωσδήποτε να τη δω. Ε, ναι, και έτσι. χαίρομαι που και οι συντελεστέ ομολογούν ότι είναι ηλίθια η παράσταση. Με την καλή έννοια, φαντάζομαι. Ναι, όχι. Ναι. Εξής, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να λε: Κάνω κάτι ηλίθιο στα σοβαρά. Ναι. Ε, αυτό έχει μια ποιότητα πολύ ιδιαίτερη. Ε, Είμαι... Ταυτίζομαι απόλυτα πρέπει να σου πω ότι το να κάνεις κάτι λήθειο στα σοβαρά θεωρώ ότι είναι από τα πιο σοβαρά πράγματα στον <laughs> κόσμο. Δηλαδή ε, δεν μπεζάξατε να βρείτε βαθύτερα νοήματα σε αυτό που κάνετε έτσι δεν είναι. Το... Ναι για πες. Κοίτα τώρα τα βαθύτερα νοήματα έχουν να κάνουν με το κάθε έργο. Αυτό το έργο mm. σου λέει ακριβώς τι είναι. Ναι. Εδώ πέρα θα γελάσουμε λίγο είναι μια αστυνομική πλοκή. Ό,τι πληροφορίε έχει για το ρόλο για το πώ βλέπει. Οι άνθρωποι αυτοί τον κόσμο στο δίνει κατευθείαν. Και δεν είναι αυτό το κομμάτι. Οκ, okay, δεν υπάρχει δεύτερο-τρίτο επίπεδο. Υπάρχει. Υπά, πάντα υπάρχει. Ναι. Γιατί εμεί τα βάζουμε τα επίπεδα. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι. Πάντα πρέπει να καθόμαστε. Αχ, τώρα πρέπει να του δείξουμε πόσο καλλιτέχνε και σοβαροί είμαστε. Πρέπει να το καταλάβουν. <laughs> γιατί αν δεν το καταλάβουν, <laughs> δεν είμαστε καλοί. Ναι. Έχεις περάσει από τέτοια φάση επαγγελματική όπου υπήρχε βαριά κουλτούρα που δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Ε, κοίτα, νομίζω ότι κάπως... Ε, είναι κακό αυτό που θα πω. Ναι, ναι. Ε, αλλά... διθενιά υπάρχει στην τέχνη. Υπάρχει η διθενιά. Πολύ. πολύ διθενιά. Πολύ, ναι. πολύ. Ναι. Και ξεκινάει πάντα η κατάσταση. Ανεξαρτήτως πώς θα πάει, αλλά... Εδώ πέρα ήρθαμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Και αυτή η δουλειά είναι πολύ σοβαρή. Ναι. Και θα κάνουμε. την είναι και με Όντω, να... αφού θα κάνω τέχνη, μήπως να μην πάω εγώ, <laughs> Δεν ξέρω. Ε, αλλά ναι, όχι. Τελικά κάνουμε όλη μια δουλειά και είμαστε μια χαρά εντάξει. Okay. Ο ρόλο σου στι 8 γυναίκε, τι, τι ακριβώ είναι, Ποιο είναι. Ε, εγώ κάνω την Κατρίν, τη μικρή κόρη τη οικογένεια, ε, 17 χρονών, που mm -hmm. είναι ένα πλάσμα. Θα μπορούσε άνετα να είσαι, να είσαι 17, ανετότατα και πιο μικρή ίσω. Τη αρέσει αυτό δεν να Δεν είμαι όμω. <laughs> <laughs> να είσαι πιο μικρή. Μα είσαι... Ε, νομίζω έχω κολλήσει στα 16. Εγκεφαλικά έχω... και να. πνευματικά είμαι εκεί. Okay, καλή ηλικία. Μια χαρά ηλικία. Μια χαρά ηλικία. Ό,τι ωραία. Δεν, δε, δεν μπορεί να πα να ψηφίσει. <laughs> Ούτε να οδηγήσει, επιτρέπεται. Ε, οπότε είσαι μικρή κόρη. Και. Ε, είμαι ένα ρόλο ο οποίο ξέρει. Είναι το πειραχτήρι, είναι ζυζάνιο. Mm -hmm. Το έργο ξεκινάει με τη δολοφονία του μπαμπά, του άντρα του σπιτιού. Ναι. Yeah. Ε, οπότε. Ξέρεις, το, το ωραίο με αυτό το έργο, πάρα πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, είναι ότι κάθε γυναίκα να. Ε, είναι μοναδική και ενώ το παιδί μου λέγανε, δεν έχει επίπεδο, δεν έχει επίπεδο. Είναι τόσο ωραία και αγραφημένες όλες τους, uh -huh. με το δικό τους κόσμο και έχουν και τη στιγμή τους να λάμψουν. Είναι οι χαρακτήρες είναι που έχουν ενδιαφέρον ή πλοκοί γενικότερα στα έργα. Ε, γιατί υπάρχουν έργα και στα Σύρια, νομίζω, συμβαίνει αυτό που είναι τόσο ωραίοι χαρακτήρε που και να μην υπάρχει πλοκή δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Κοίτα, νομίζω ότι είναι σε αυτή την περίπτωση με την έννοια το ότι, για μένα τουλάχιστον, ε, την αστυνομική φόρμα κάπω την ξέρουμε πάνω κάτω. Κάποιο καπνίζει. Αγκάθα Κρίστη, NCSI. Ναι. Τα έχουμε μάθει, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό. Σας αρέσει το θρίλερ, το αστυνομικό, βλέπει, παρακολουθεί. Όχι, μου αρέσουν οι αστυνομικέ σειρέ. Ναι. Ε, ται, Ταινίε δεν τρελαίνουν. Η σου αυτό είναι μια φόρμα που ξέρουμε. Οπότε μου αρέσουν οι σειρέ γιατί αυτό που λε, βλέπουμε του χαρακτήρε και ερωτεύεσαι ένα χαρακτήρα από εκεί και okay. πας μαζί του στην εξέλιξή του. Γιατί το, τα, ξέρουμε. Δηλαδή, πώ είναι στο θρίλερ που ξέρει πάλι ότι θα γίνει. Ναι. χα, <χω> ξέρει αυτά τα πράγματα. Ναι, 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 Περπατάει κάπου, είναι βράδυ και κάτι θα γίνει. Κάτι... Ναι, ναι, ναι. Ah, ωραία. Λε, ερωτεύεσαι του χαρακτήρε. Celebrity crash έχει. Celebrity crash είναι ένα πολύ. <laughs> που λέγανε και στο χωριό μου. <laughs> είναι ένα τρόπο για να πούμε ε, αυτού του έρωτε που έχουμε με, για έναν ηθοποιό, για, ένα, για, μια προσωπικότητα, έναν rock star, ξέρω εγώ. Που τον βλέπει είναι στο Hollywood και λε: Αχ, τι ωραίο ο Brad Pitt, μου άρεσε ο Brad Pitt. Ποιο είναι αυτό ο διάσημο Απλησία αυτό έρωτα που έχει, που μπορεί να μην είναι και καθόλου απλησία αυτό. <laughs> <laughs> Έχω δύο. <laughs> τον Αλπατσίνο <laughs> και τον Άνταμ Driver. Εντάξει και τον Τζουντ Λό. Μιλάμε με βλέπεις. Όλο και να ξανθώ μέσα. <laughs> Ωραία, έβαλε τον Τζουντ Λό και είπε την αλήθεια στο τέλο. Όχι, όχι, όχι. Ο Τζουντ Λό είναι καινούρια ανακάλυψη. Δεν τον είχα καταλάβει πόσο γοητευτικό άνθρωπο είναι και πόσο εξαιρετικό το οποίο είναι. Δεν είναι καθόλου γοητευτικό. Είναι ένα παλιάνθρωπος που κεράτωνε τη γυναίκα του με την τατάρα. δεν τα ξέρω, παιδιά, Ο... τα προσωπικά. του. Δεν ασχολούμαι με τα προσωπικά. Μπορώ τους. να στα καταστρέψω. <laughs> τα... με τα προσωπικά. <laughs> Όμω ασχολούνται πάρα πολύ οι... 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 αυτοί που παρακολουθούν τέχνη, που παρακολουθούν θέατρο, που παρακολουθούν τηλεόραση. Σε ενοχλεί αυτό. Εγώ ξέρω τα προσωπικά του Τζουντλό, α πούμε. <laughs> 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 σε πειράζει αυτό. Ότι το όνομά σου πηγαίνει σε πολλές περιπτώσεις και με ένα story το οποίο δικαιούται και κάπως ο άλλος να το ξέρει. Δεν ξέρω σε τι βάθος, αλλά θέλει να ξέρει και κάτι περισσότερο για σένα. Τι θες να ξέρουν οι άλλοι για σένα. Για μένα. Να. Δεν θέλω να ξέρουν κάτι, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος για μένα προσωπικά να, να μάθουν κάτι. Ναι. Τώρα, αυτό, αλλά μέσα στο Jude προφανώς θέλει ο μισός γυναικείος πλανήτης, πληθυσμός, ναι. ε, να μάθει τα προσωπικά σου. Και αν τα φτιάχνεις με την Ταντά δεν βοηθάς και πάρα πολύ στο να είναι διακριτική ζωή σου επίσης. Ε... <laughs> τα ξέρει όλα. Οκ. <laughs> ε, okay. Άρα δεν υπάρχει ένα, ένα, επίπεδο που επιτρέπει στους άλλους να ξέρουν ότι να μεγάλωσα εκεί, ε, η οικογένειά μου ήταν έτσι, ή Ούτε αυτά. Α, όχι, όχι, όχι. Μ' αρέσει κιόλα. Μ' αρέσει να λέω. Τε, πού μεγάλωσα και αυτά. Ναι. Θε να μας πεις μερικά τέτοια ωραία στοιχεία. Α, ναι. Που ε... να μην έχει ξαναπεί κατά προτίμηση. Κάτι που να μην έχω ξαναπεί. Δεν ναι. ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχω ζήσει τόσο, τέτοια περιπέτεια στη ζωή μου που. Τι σου <laughs> αρέσει τέτοιμα. να λε. Τι σου αρέσει να διηγήσει. Όλοι έχουμε δύο-τρει ιστορίε για τον εαυτό μα που μα αρέσει να λέμε. Ε... Δεν νομίζω ότι έχω δει πια. Δεν την έχω βρει yeah. ακόμα αυτή την ιστορία. Ε, η μεγάλη σου αγάπη ποια είναι. Το σινεμά. Αγαπημένη ταινία, αν σ' αρέσει ο Αλ Πατσίνο... Δεν είναι αγαπημένη μου ταινία του Πατσίνο. Α, ah, okay. Δεν ξέρω. Ε... Ο Αλ Πατσίνο σου αρέσει. Δηλαδή θα έβγαινε με τον Αλ Πατσίνο. Σε παίρνει τώρα τηλέφωνο και σου λέει: Κοιτάξτε, να δει, είδα το προξενιό τη Ιουλία και μου άρεσε πάρα πολύ. <laughs> και θέλω να πούμε. <laughs> Τι θα έκανε. Τρέχοντα. Τρέχοντα. Πα καλά. Ε, πετάω σκεφ... τα κούνια τώρα και τρέχω. <laughs> 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 δεν θα σκεφτώ. Αν και είδα μια φωτογραφία τώρα πρόσφατα. Ναι. Πόντω έχει γίνει πολύ παππού. Ναι. Κανονικό παππού. Θα... Δηλαδή ένα παππού που θα ήταν και ο Αλπατσίνο. Δεν θα σε διέφερε. Ξαρτάται. Mm -hmm. ε, τι λέμε τώρα ερωτικά. Ναι, ερωτικά λέμε. Ε, λέμε παππούς... για τον Αλπατσίνο πρέπει να σου πω τόσο παππού δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δηλαδή, σου λέω μέχρι και εγώ που ήμουνα, Μου έλεγε η μάνα μου, σοβαρέψου ρε παιδί μου με αυτό το αλπατσίνο, ξέρω εγώ, γιατί έλεγα. Α, είτε μεγάλο το θέμα, υπήρχαν και αφήσει στο δωμάτιο. Όχι, δεν υπήρχαν αφήσει στο δωμάτιο. Yeah. Δεν έχω αφήσει στο δωμάτιο. Έλεγε <laughs> λοιπόν, μου αρέσει ο αλπατσίνο. Γιατί σε αρέσει ο αλπατσίνο. Πότε αποφάσισε ότι σε αρέσει και ότι είναι ο απόλυτο έρωτα. Ε, νομίζω ότι ήταν στο. Ε, Panic in Park, yeah. εκεί, που είχε αυτό το βλέμμα το, το, πίστευτο, το πίστευτα βαθύ και είναι τόσο μαλακό και είναι πάρα πολύ επικοινωνιακό στην υποκριτική του. Δηλαδή, μιλάει στα αλήθεια. Mm -hmm. ε, και έλα. Άρα, εσύ ερωτεύτηκε στο πακέτο ότι είναι αυτή η τεράστια προσωπικότητα και αυτό ο φοβερό ηθοποιό. Δεν είπε είναι ο πιο ωραίο του κόσμου. Ε, εξαρ... Είναι ο πιο ωραίο του κόσμου. Δηλαδή, θέλω να πω, γίνεσαι ωραίο με αυτό που έχει. Okay. Α, αυτό δεν είναι μόνο, α πούμε, τα μαλλιά είναι και το τι. Το τρόπο που μιλά είναι κάτι που έχει. Και αυτό σε κάνει όμορφο και εγωιτευτικό. Και έγινε σε όντω ο πιο ωραίο εκείνη τη στιγμή. Οκ, okay, το εξηγεί πολύ καλά. Είναι το πακέτο το οποίο δεν είναι τα λεφτά, είναι το τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο. Τι είναι το, η πιο σημαντική. Εμ, έτσι, το πιο σημαντικό χάρισμα σούμε, που εκτιμάς πάρα πολύ σε έναν άντρα. Που λες, αν το έχει αυτό, εμένα με έχει. Σου φτιάχνω την τύχη σου αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, το προξενιώ <laughs> άλλη βερθιόν. Ε, δεν ξέρω. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ να είναι επικοινωνιακό. Μ' αρέσει να είναι έξυπνο, ε, να έχει χιούμορ. Και μ' αρέσουν πολύ τα καστανά μάτια. Αυτό. Ναι. Δεν μου έβαλε. Μου έβαλε τα καστανά μάτια, αλλά δεν μου έβαλε να είναι θεό και να είναι μοντέλο ομορφιά. Θε βασικά να είναι έξυπνο. Ναι. Ε, με χιούμορ ή χωρί. Με χιούμορ. Δεν γίνεται να είσαι έξυπνο και να μην έχει χιούμορ. Ναι. Έχει ίσω μια κατηγορία χιούμορ που δεν είναι τόσο κοινό αποδεκτή. Δεν γίνεται να μην έχει χιούμορ, αν είσαι Το επικοινωνιακό το λε, γιατί φαντάζομαι δεν σ' αρέσει το μούγκα στρούγκα. Δεν σ' αρέσει ο τύπο πολύ πολλαβαρή. Πολλαβαρή, όχι. Τι, τι, θα κάνουμε. Εντάξει, ναι. το κοιτά το φεγγάρι, πόσε ώρε. Που με μια κουβέντα, βέβαια. Για ποια θέματα σου αρέσει να συζητά με του ανθρώπου που είναι κοντά σου. Μου αρέσουν όλα τα θέματα. Νομίζω ότι ξέρει, είμαι λίγο. στο που και με του φίλου μου, μπορούμε να συζητάμε τα πάντα. Mm -hmm. Μ' αρέσουν όλα. Mm -hmm. ε, μ' αρέσει η συνήθω, ξέσ... Σου λέω. Κουτσομπολιό, έλα, κουτσομπολιό. Είμαι, μπαίνω σε κουτσίδι. ταξίδι. Θέλω να μου πει ακριβώ πώ αισθάνεσαι για ένα πράγμα. Δηλαδή, γίνομαι. Δε, δεν κουράζει ποτέ, δεν λε, εντάξει. Γιατί Όχι. Μήπω είναι... γι' αυτό κάνει κόστινγκ στου φίλου. Όχι, είναι τροφή, είναι τροφή. Είναι τροφή δεν το ξέρω, να μιλάς πώς. και να αναλύσεις. πράγματα. Φταίει η δουλειά, η συγκεκριμένη. Που κάνουν, δεν ξέρω. Είναι, είναι φλίαρη η. Οι... Εσύ λε επικοινωνιακή. <laughs> είναι φλίαρη η ηθοποιοί. Δηλαδή συζητάνε πολύ, υπεραναλύουν τα πράγματα. Αχ, oh, ναι. Ναι, 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 ναι. ναι. Που ενώ άλλο είναι να είμαστε για καφέ και να <laughs> συζητάμε. Ναι. Και άλλο είναι να είμαστε στη δουλειά και να πρέπει να αναλύσουμε το παραμικρό. Εγώ κλατάρω, δεν μπορώ. Ναι. Παιδιά, το πάμε, είπαμε τα βασικά, πάμε να το κάνουμε τώρα. Και άμα δεν μα αρέσει, θα μα δώσουν διορθώσει και ξαναπάμε. Ναι. Το να καθόμαστε να αναλύσουμε και το πετραδάκι που πάτησε ο ήρωα όταν ήταν 16 χρονών, δεν καταλαβαίνω που μπορεί να βοηθήσει. Ναι, οκ, okay, βοηθάει όμω προφανώ του συνάδελφου σου. Κάνετε... Ναι, 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 εννοώ για μένα, λέω. Για μένα. Κάνετε αυτό που μου έχουν πει, η ότι το οποίο γιατί δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει το να φτιάχνει ένα υπόβαθρο του ρόλου, δηλαδή να ξέρεις που ήταν αυτό στο μυαλό σου. Να ξέρει που ήταν πώ μεγάλο ω παιδί, αν είχε καλή σχέση ξέρω με τη μαμά του ή με τον μπαμπά του, αν του άρεσε να τρώει σοκολάτα. Το φτιάχνει αυτό. Εξαρτάται ε, το ρόλο και ποια είναι η δουλειά. Δηλαδή, άμα είναι ένα έργο το οποίο είναι γραμμένο πιο ρεαλιστικά, πρέπει να τα κάνει αυτά τα πράγματα για να μπορεί να φτιάξει τη σκηνή και τι αντιδράσει και τα πάντα όλα. Άμα είναι ένα έργο πιο στυλιζαρισμένο, δηλαδή είναι σε ένα ε, μέρο ε, 150 χρόνια μετά, με κατασκευέ. Και... Όχι. Δεν χρειάζεται. Πρέπει να κάνει άλλη δουλειά να καταλάβει τον κόσμο. Okay. Δεν χρειάζεται να φτιάξει εσύ ακριβώ. Ότι τη αρέσουν οι φακέ, α πούμε. Όχι, ναι. δεν χρειάζεται. Αν η ευγενία ήταν ρόλο. Αν εσύ ήσουν ρόλο. Τι ρόλο θα ήσουν. Κομικό, δραματικό. Και πώ θα εξηγούσε. Πε ότι έρχομαι εγώ να παίξω εσένα που δεν γίνεται. Γιατί μα χωρίζουν για κάποιε δεκαετίε. <laughs> Αλλά πώ θα μου εξηγούσε εσύ τι ρόλο είσαι. Δεν ξέρω τι ρόλο είμαι, αλλά να σου πω μια ανακάλυψη που έκανα πρόσφατα για τον ναι. εαυτό μου. Εγώ νόμιζα ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά όλα. Ναι. Και ότι το δράμα που ζω εγώ, αχ, δεν μου βγήκε αυτή η σκηνή, είναι το μεγαλύτερο δράμα του κόσμου, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, δεν μου απάντησαν στο τάδε μήνυμα Παναγιά μου. Και συνειδητοποίησα μέσω των φίλων μου ότι είμαι απλά μια πάρα πολύ μεγάλη drama queen και ότι είμαι ένα πολύ γελίο άτομο σε αυτό ναι. το κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι θα έπαιζα θα σε κάποια κομμωδία που θα νόμιζα ότι όλα είναι πάρα πολύ σοβαρά. <laughs> α, τι θα ήμουν. Α, αυτό είναι αποτέλεσμα οριμότητα ή κάτι συνέβη και κούνησε στο κεφαλάκι σου και είπε τελικά δεν είναι. Πρέπει να τα παίρνουμε τα πράγματα πιο ανάλαφρα. Δεν ξέρω να σου πω. Απλά είναι θέμα τύχη κι αυτό. Mm -hmm. Ότι οι άνθρωποι γύρω μα μα μιλάνε πάντα. Mm -hmm. Και μα λένε, άμα το παρατηρήσει, μα λένε συνεχώ τα ίδια. Απλά εμεί δεν ακούμε. Mm -hmm. Και απλά έτυχε σε κάποια φάση που ξεβούλωσαν τα αυτιά μου και άκουσα. Ηρέμησε. Είσαι drama queen. Δεν είναι έτσι. Άμα θε κάτι, πε το, επικοινώνα, το κάνεραν. Και μου δίνανε ξαφνικά ένα κάρο λύσει για πράγματα που ήδη μου είχαν ξαναπεί. Αλλά εγώ τα άκουγα πρώτη φορά. Εγώ να σου ευχηθώ να συνεχίζεις να έχει ξεβουλωμένα αυτιά, να μην είσαι τόσο δράμα που είναι εφόσον δεν σε εξυπηρετεί, να είσαι αυτό που σε εξυπηρετεί και να συνεχίζει να, να παίζει. Και εμεί να το απολαμβάνουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που